Μια ακόμη λακκουβά τεραστιών διαστάσεων κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στην περιοχή του Πεντεβή και συγκεκριμένα στην οδό Βαλτετσίου. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει κάποιο ατύχημα, γιατί κάθε απόγευμα παίζουν παιδιά εδώ. Δηλαδή, έρχεται το απόγευμα, γίνεται χαμός στα παιδιά. Είναι πολύ επικίνδυνο και για τα αυτοκίνητα, γιατί και για μας που πηγαίνουν, ερχόμαστε, μην πέσουμε και φάσουμε κανένα ποδάρι. Για την αποφυγή της παγίδας, δημότες τοποθέτησαν παλέτα, κρούοντας με τον τρόπο αυτό το καμπανάκι του κινδύνου σαν υποψία στους οδηγούς. Είναι πολλές μέρες, πρέπει να είναι πάνω από μια εβδομάδα, αλλά ήταν λίγο πιο μικρή η λακκούβα, τώρα έχει πέσει πιο πολύ. Πρέπει να το φτιάξουν, γιατί όπως σας είπα, παίζουν και παιδιά εδώ. Είναι επικίνδυνο. Και το βράδυ δεν φαίνεται, φαντάζομαι. Το βράδυ δεν φαίνεται. Όπως υποστηρίζουν δημότες, αν και έχουν ενημερώσει τους αρμόδιους, δεν έχει γίνει το παραμικρό εδώ και αρκετές ημέρες, με τους ίδιους να αναφέρονται και σε κακό κείμενα στην περιοχή. Εδώ πέρα τώρα παίζουν πάλι παιδιά. Έχει ποντίκια. Πιο πάνω είδα μια γάτα ψόφια πριν που βγάλα το σκελοβόλτα. Πιο πολύ σκουπίδια, κουνούπια, σκόνη. Είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και σε άλλες περιοχές του Ηρακλείου, με τους δημότες να περιγράφουν την ταλαιπωρία τους. Η κατάσταση θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη. Το βλέπετε κι εσείς. Το μηχανάκι αμέσως φεύγει. Μόλις πέσει σε μια ρακούβα, εννοείται ότι φεύγει το μηχανάκι. Είναι πρόβλημα. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σύντομα. Οπωσδήποτε πρέπει να φτιαχτούν, γιατί έχουμε ρημάξει τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια και όλα. Και πέφτουμε και με τα πόδια. Αυτό είναι το πιο άσχημο. Η ανογείων είναι χάλια. Είναι. Η ανογεία, αν την πας μέχρι πέρα, δεν πέρασε με τα μάξι. Σίγουρα θα έχει πρόβλημα. Έχουν σκάψει τους δρόμους, να, όπως τώρα εδώ. Ναι. Αυτό ξεφτίζει. Μένει έτσι. Τι λέω στους αρμόδιους να κάνουν στο γραφείο τους, λέω, να μην βγουν έξω και πέσουν σε καμιά λακκούβα και χτυπήσουν. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στη Διονυσίου Φραγκιαδάκη και Ιφηγενίας στη Θέρισο. Κάνε σκάψη, ναι, να βάλουν καινούργια ρολόγια και τέτοια, τα παρατήσανε μπαλώματα, μαζεύουμε πέτρες και κλείνουμε τις τρύπες. Ιφηγενίας στη Θέρισο, είναι σχεδόν τέρμα Θερίσου. Και πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση, μας είπατε? Πάνω από ένα χρόνο τώρα είναι. Το ότι πρέπει να φτιαχτεί, είμαστε εδώ πέρα, τα αμάξια μας πάνε, τα μηχανάκια μας πάνε. Δεν πάει να είναι ταλαιπωρία για όλους μας. Αυτό το πράγμα τώρα γίνεται εδώ και 1,5-2 χρόνια. Στην κατάσταση, δεν ξέρω, ειδικά εδώ πέρα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία τα έχουν τρυπήσει τουλάχιστον 5 με 6 φορές.